συνάδελφοι, αν είναι καταφερτό να γίνει ένα στίγμα. Τώρα, εντάξει, σε αυτό το σύννεφο νόμων, άρθρων κτλ. Εδώ νομίζουμε ότι πρέπει να διακρίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται η εργατική τάξη ότι δέχεται μια επίθεση η οποία ανανεώνεται με κάθε κυβέρνηση που έχει ένα κύριο στόχο. Πώς θα εκμεταλλευτώ καλύτερα την εργατική δύναμη, πώς θα βγάλω περισσότερο κέρδος. Και αυτό σημαίνει διευθέτηση του χρόνου εργασίας, κατάργηση της οργανωμένης πάλης για να μην αντιδράσει ο εργαζόμενος, χαμηλό κόστος χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας κτλ. Έχουν φτιάξει όλο το νομοθετικό πλαίσιο, θα εφαρμοστεί σε όλους τους χώρους. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, όπου δεν εφαρμόστηκε δηλαδή. Αλλά εδώ η εργατική τάξη πρέπει να το δει αυτό σαν επιστροφή στην κυριολεξία στο μεσαίωνα. Γιατί σε λίγο καιρό, αν το αποδεχτεί, θα είμαστε απλώς ομιλούντα εργαλεία που μόνο παράγουν. Γιατί οι όροι της εργασίας είναι τέτοιοι που δεν θα έχουμε κανέναν άλλη δυνατότητα για κοινωνική ζωή, για ατομική ζωή, για οικογενειακή ζωή, για τα παιδιά μας κτλ. Και βέβαια, στην καλύτερη περίπτωση, αν κάποιος κλάδος έχει μεγαλύτερη κερδοφορία, να παίρνει κάποιος λίγο μεγαλύτερο μισθό, δηλαδή να λαδώνει λίγο καλύτερα το έντερό του. Δεν είναι για την εργατική τάξη αυτό. Ζωή δεν είναι αυτό το μέλλον της. Μιλάμε για παραγωγικότητα της εργασίας τρομερή. Παραδεισένια ζωή μπορούμε να ζήσουμε σήμερα. Και πρέπει να δει η εργατική τάξη ότι το επόμενο διάστημα η ζωή της θα προσδιορίζεται συνεχώς με αυταρχισμό από την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν περισσότερο οι επιχειρηματικοί όμιλοι, γιατί πρέπει να αντέξουν τον ανταγωνισμό και να κερδίσουν τον αντίπαλο, ο οποίος ποτέ δεν τελειώνει όταν μιλάμε για διεθνείς συνθήκες. Άρα, βάλετε πλάτη, μη ζητάτε νοσοκομεία, σχολεία κτλ. Κτλ. Και βέβαια, η καταστολή είναι και αυτός ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί. Εντάξει, αυτή τη φορά παίρνει και το περιεχόμενο του νόμου Χατζηδάκη, γιατί ακριβώς τι δείχνει η απεργία. Και αυτό είναι που φοβούνται, το είδανε πεντακάθαρα, ότι δεν πάνε να έχουν χρηματοδότηση, δεν πάνε να έχουν βίσματα, επενδυτικά σχέδια, μπάρμπα στην κορώνη, χωρίς τους εργάτες δεν κινείται τίποτα. Κατευθείαν ξεβρακώνονται και γίνονται παράσιτα, που είναι το πραγματικό τέτοιο. Και εδώ, η Μαλαματίνα, αυτός ο ηρωικός τώρα δεν, να μην κρύβουμε λόγια αγώνας, τι είναι παιδιά, συνάδελφοι και συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνιστές, είναι ο επόμενος πυλώνας που στείνεται πέρα από αυτούς που αναφέρθηκαν, που πραγματικά ουσιαστικά συνέτριψαν τον νόμο Χατζηδάκη. Γιατί εδώ δεν πρέπει να παραβλέπουμε για να δώσουμε μια άλλη οπτική γωνία στα πράγματα. Ότι ο νόμος Χατζηδάκη τι είναι. Ο νόμος Χατζηδάκη είναι το επόμενο βήμα που κάνει η αστική τάξη να μας αντιμετωπίσει, γιατί όλους άλλους τους συντρίψαμε και τους διαλύσαμε. Σαν εργατικό κίνημα, εκεί που πήραν απόφαση φυσικά οι εργαζόμενοι. Γιατί μην αντιστρέψουμε και τους όρους, το κίνημα βρίσκεται ακόμα συνολικά σε υποχώρηση. Άρα. Ο νόμος Χατζηδάκη όμως έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι από την ώρα που γεννήθηκε γέρασε κατευθείαν. Γιατί η Φουτ, η Μαλαματίνα, η Λάρκο, η Κόσκο, τα πετρέλαια, τα λοιπάσματα Καβάλας και τέλος πάντων άλλοι αγώνες για συλλογικές συμβάσεις, το γέρασαν και θέλει ένα σπρόξιμο. Και αυτό το σπρόξιμο είναι, βγαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι ένα σπρόξιμο. Και να το πω λίγο βαριά, γιατί όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ο αγώνας από εδώ και πέρα πρέπει να πάρει άλλη μορφή. Γιατί το ότι τα ΜΑΤ που διατίθενται απλόχερα από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσουν έναν αγώνα και όσο συμμετέχουν μαζί με τους εργαζόμενους, αλληλέγγυοι, μπορεί να είναι περισσότερα αυτή τη στιγμή. Ένα τι είναι να υπερβούμε. Και για να το υπερβούμε αυτό, ο μεγαλύτερος εχθρός, το μεγαλύτερο ανάχωμα που πρέπει να ξεπεράσουν οι εργαζόμενοι, είναι να μην συμμετέχει, οι εργαζόμενοι και τέλος πάντων όποιος συμμετέχει με μεγάλα λόγια, να μην συμμετέχει πλέον δια αντιπροσώπων, αλλά να κινητοποιήσει δυνάμεις, 200 σωματεία είναι εδώ στο εργατικό κέντρο, να κινητοποιήσει κόσμο, κανένας δεν είναι ανέστητος, κανένας δεν είναι βλάκας που να θέλει να μην κερδίσει αυτός ο αγώνας, γιατί ξέρει αύριο θα είναι κέρδος και για αυτόν, και βέβαια να μην βάλει, να υπερβεί δηλαδή το κίνημα, τη φωνή και τη λογική του ότι κάποια αλλαγή θα έχουμε με την εναλλαγή κυβέρνηση. Αν αυτά τα δύο μπουν στην άκρη, σήμερα εδώ μέσα, αυτή η διαδικασία θα αποδειχτεί την επόμενη εβδομάδα ότι θα είναι το επόμενο μεγάλο βήμα, ο επόμενος, η δυνατότητα αυτός ο πυλώνας να θεμελιωθεί πλάι στους άλλους και πάνω να αρχίσει να χτίζεται η αντεπίθεση της εργατικής τάξης, που αργά ή γρήγορα θα γίνει, αρκεί να παραμεριστούν όλα τα εμπόδια που τα ξέρουν όλοι.